Αυτή είναι η κραυγή απελπισίας ενός επαγγελματία της οδού Βενιζέλου. Η υπομονή του κυρίου Νίκου Στράντζαλη έχει εξαντληθεί. Το κατάστημά του βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου στο νούμερο 54α. Μπροστά από το κατάστημά του εκτελείται το έργο του Δήμου Καβάλας που αφορά την επέκταση των πεζοδρομίων. Το δικό του παράπονο όμως δεν έχει σχέση με τον ανάδογο του δημοτικού έργου, αλλά με την ΔΕΙΑΚ. Ο Νίκος Στράντζαλης μας διηγήθηκε την περιπέτεια που βιώνει εδώ και 3 περίπου μήνες. Το προηγούμενο πεζοδρόμιο έχει καταστραφεί. Άρχισαν οι εργασίες, κατασκευάστηκαν τα δίκτυα, όπως έγινε συνολικά στο τμήμα της οδού Βενιζέλου από το Φάληρο μέχρι την οδό Δαγκλή. Μπροστά από το κατάστημά του όμως τα χαντάκια δεν έχουν κλείσει ακόμη. Διαμαρτύρεται γιατί αυτά διατηρούνται εδώ και 3 μήνες. Η δε καθυστέρηση οφείλεται, όπως λέει, στη ΔΕΙΑ Καβάλας. Διαμαρτύρεται ταυτόχρονα και για τις άσχημες και έντονες οσμές από το δίκτυο της ΔΕΙΑΚ, καθώς και από τους 4 κάδους σκουπιδιών που έχουν τοποθετηθεί μπροστά από το κατάστημά του. Έχω καταστραφεί οικονομικά, λέει στην κάμερα του ένα channel. Λοιπόν, είστε εδώ επαγγελματία στην οδό Βενιζέλου, έτσι. Βενιζέλου 54α. Αυτό που συμβαίνει είναι η παντελώς αδιαφορία των υπευθύνων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας. Εδώ και 3 μήνες έχουν σκάψει εδώ μπροστά για να κάνουν τις συνδέσεις αποχέτευσης της περιοχής εδώ και δεν λένε να έρθουν τα συνεργεία τους να κάνουν τη σύνδεση για να μπορέσει ο εργολάβος να σκεπάσει και να μπορέσει να πέσει και τσιμέντο εδώ πέρα, να διορθωθεί η κατάσταση. Δεν μπορεί να μπει ούτε ένας πελάτης μέσα εδώ. Παρεμποδίζεται η πρόσβαση. Υπάρχουν πάρα πολλές έντονες βρωμιές και δυσοσμίες εδώ πέρα μπροστά που μεταφέρονται μέσα στο κατάστημά μου. Έτσι, βάλανε και 4 κάδους εδώ πέρα μπροστά με τα σκουπίδια για να σταματάει το απορριμματοφόρο μισή ώρα και να εμποδίζει και την κυκλοφορία όλων των αυτοκινήτων, αλλά και αυτούς που μπορούν να μπουν μέσα στο κατάστημά μου. Αυτή είναι η κατάσταση. Τι οικονομική ζημιά σας έχει προκαλέσει? Τεράστια, τεράστια οικονομική ζημιά. Εδώ ήταν άνω κάτω. Όλη η κατάσταση είναι άνω κάτω εδώ πέρα. Τεράστια. Δεν μπαίνει ούτε ένας πελάτης. Μονοδρομήθηκε και ο δρόμος εδώ πέρα. Η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Η αγορά βογκάει και ο Δήμος Καβάλας δεν λέει να βοηθήσει λιγάκι τους ελεύθερους επαγγελματίες που υποτίθεται ότι αυτό το έργο γίνεται για να εξυπηρετηθεί η αγορά. Όταν κάνουμε εμείς υπομονή, τεράστια υπομονή, και 3 μήνες υπάρχει μια αδιαφορία μετά από έντονα τηλεφωνήματα, μετά από επισκέψεις μας στην τεχνική υπηρεσία, στον αντιδήμαρχο, στην υπεύθυνη εκεί της τεχνικής υπηρεσίας, στον διευθυντή, παντού. Παντού πήγαμε και δεν έρχονται εδώ πέρα να τελειώσουν μια υπόθεση η οποία μένει εκκρεμή εδώ και 3 μήνες. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Είμαι και εγώ εκλεγμένος από την τοπική κοινωνία κάτω της Χρυσούπολης και κάθε φορά που κάποιο συνεργείο του Δήμου πηγαίνει κάτω για να, είτε να καθαρίσει είτε οτιδήποτε, εγώ θα πρέπει να είμαι παρόν για να επιβλέψω την πρόοδο των εργασιών. Εμείς δεν είδαμε κανέναν από εδώ πέρα του Δήμου, ούτε τη Δήμαρχο να περπατάει και να βλέπει κατά πόσο προοδεύουν αυτές οι εργασίες. Εδώ υπάρχει μια στασιμότητα 3 μηνών. Δεν βλέπουμε μια πρόοδο, γι' αυτό και εμείς έχουμε αυτή την όχληση. Θέλουμε να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Τίποτα άλλο.